αντιπυρική περίοδος σε λίγες μέρες αρχίζει και εμείς εντείνουμε τις προσπάθειές μας να είμαστε όσο το δυνατόν έτοιμοι. Ως αρχηγείος Πυροσβεστικού Σώματος έχουμε σχεδιάσει να κάνουμε επισκέψεις σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Εδώ και η παρουσία μας εδώ είναι μέσα συνταγμένη σε αυτό το σχεδιασμό. Κάνουμε συσκέψεις και στις πυροσβεστικές υπηρεσίες αλλά και στους περιφερειακές διοικήσεις ούτως ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε θέματα τα οποία θα μας βοηθήσουν για την προετοιμασία μας, προτάσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν από εμάς, θα διδαχθούν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στη συνέχεια αυτές να βελτιώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις ικανότητες για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις πυρκαγιές το καλοκαίρι. Πιστεύω ότι μέσα από αυτές τις συζητήσεις θα χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό και καθώς επίσης και τα μέσα τα οποία θα μας παραχωρήσουν ενδεχομένως η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι γνωστό ένα θέμα τώρα, όπως είναι ελαφρώς μειωμένη η δύναμη στην Ιεράπετρα. Πιστεύω στις μεταθέσεις του Μάη που μας έρχονται τέλος Μάη θα κάνουμε κάποιες διορθωτικές συνέσεις, πιστεύω, ώστε να ενισχύσουμε όσο δυνατόν όσο μπορούμε την πυροσβεστική υπηρεσία. Τίθεται θέμα κατάργηση υποβάθμιση εδώ του σταθμού? Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Όσον αφορά αυτό, για το θέμα αυτό, εμείς περνάμε ένα νόμο τώρα στη Βουλή, που είναι στη Βουλή τώρα αυτός ο νόμος, που αναφέρεται για την αναβάθμιση των υπηρεσιών παρά για μείωση ή κατάργηση. Άρα, παίρνουμε όλες τα μέτρα και που μας δίνουν τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Το μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε και πραγματικά για φέτος, γι' αυτό η παρουσία μου είναι εδώ, σε όλες τις περιφέρειες, είναι φέτος είναι να προλαβαίνουμε τις πυρκαγιές, δηλαδή να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες πυρκαγιές για να μπορούμε να τις προλάβουμε. Μειώνοντας τον αριθμό, μπορούμε να προλάβουμε τις πυρκαγιές. Και όταν έρθει η ώρα της καταστολής, πραγματικά όταν θα έχουμε πυρκαγιές, τότε βεβαίως και είναι οι πυρκαγιές οι οποίες ξεπερνάνε τις δυνατότητες της δικής μας, εκεί χρειαζόμαστε για τη βοήθεια όλων των εμπλεκομένων φορέων. Θα έχουμε αναδιάρθρωση στην πυροσβεστική υπηρεσία, θα έχουμε μάχημους και διοικητικούς? Όχι, δεν τίθεται τέτοιο θέμα και με τον νόμο εδώ δεν τίθεται θέμα. Όλοι είμαστε πυροσβέστες, δεν υπάρχουν διοικητικοί. Όλοι είναι στον αγώνα, είναι όλοι μάχημοι πυροσβέστες.